Τι σημαίνει αυτή η συνάντηση? Αναρτηθήκανε οι πίνακες οι οποίοι έχουν να κάνουν με την κατανομή της εξωτικής, από ό,τι γνωρίζετε και εσείς την προηγούμενη Παρασκευή. Και από ό,τι φάνηκε, είναι πάρα πολλοί εκτινοτρόφοι οι οποίοι δεν παίρνουν καθόλου εξωτική αποζημίωση. Είναι δύο τα προβλήματα βασικά. Το ένα είναι ότι υπάρχουν αρκετοί κτηνοτρόφοι, πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν παίρνουν καθόλου εξωτική αποζημίωση σε επίπεδο Κρήτης. Και το δεύτερο είναι ότι η εξωτική αποζημίωση, κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όμως, το γνωρίζουν δηλαδή οι κτηνοτρόφοι, το γνωρίζετε κι εσείς, είναι η εξωτική αποζημίωση εφέτο, είναι λόγω της αύξησης της βάσης των παραγωγών οι οποίοι παίρνουν εξωτική αποζημίωση, μειώθηκε κατά πολύ. Στη συνάντηση λοιπόν που είχα εγώ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του συνεδρίου για το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, όπου εκεί ήταν και ο υπουργός και βέβαια ο πρόεδρος του, ο υπουργός ο κύριος Αποστόλου, ο πρόεδρος του ΠΚΠ ο κύριος Καπρέλης και ο αντιπρόεδρος ο κύριος Κέντρος ο Γιώργος, τους εξέθεσα το θέμα, το συζητήσαμε αναλυτικά τόσο με τον πρόεδρο όσο και με τον αντιπρόεδρο, οι οποίοι μάλιστα το ξέρανε, κυρία Δουλγεράκη, το πρόβλημα, βασικά το ότι δηλαδή δεν έχουν πάρει καθόλου αποζημίωση, εξωτική αποζημίωση κτηνοτρόφοι. Μου είπαν λοιπόν ότι γίνονται ενέργειες και μπορεί να έχει λυθεί, δηλαδή άμεσα, να ανταποκριθήκανε άμεσα σε αυτό, ότι θα αποκατασταθεί άμεσα. Και ότι μάλιστα χθες το απόγευμα έμαθα ότι ήδη οι συνεργαζόμενοι φορείς είχαν στείλει τα αιτήματα των κτηνοτρόφων στον ΟΠΚΠ για να ανταποκριθεί ο ΟΠΚΠ και να πάρουν τα χρήματά τους. Ήταν λάθος του ΟΠΚΠ, είναι το ένα ερώτημα βέβαια που θα πρέπει να απαντήσουν οι συνεργαζόμενοι φορείς, ή από την άλλη, εάν έχει γίνει επί της ουσίας κάποιο λάθος ή κάποια παράληψη από τη δική τους την πλευρά, γιατί δεν λογάται να φτάνει σε αυτό το σημείο, να ενεργοποιείς τα δικαιώματά σου, αλλά στη συνέχεια να υπάρχουν προβλήματα και να προχωρείς να έχεις αυτές τις καθυστερήσεις. Νομίζω είναι ένα θέμα. Μιλήσατε για αγροτικό οδικό δίκτυο. Υπάρχουν εξελίξεις με δύο κουβέντες? Ακόμα δεν τελείωσε το, όχι οδικό δίκτυο, εθνικό αγροτικό δίκτυο. Αυτό έχει να κάνει με την καλύτερη αξιοποίηση στον χώρο της δικτύωσης για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο, κυρία Δουλγεράκη. Ένα εξαιρετικό συνέδριο το οποίο διοργάνωσε το Υπουργείο και στο οποίο συμμετείχαν και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη του Υπουργείου, της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου. Εξαιρετικό ενημερωτικό για το πώς μπορεί να γίνει η καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δίνοντας έμφαση στη δικτύωση για την προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι από το Ράδιο 984.